don't like this set at all. Notify the patient that he must come tomorrow for a series of tests. Stephanos, that's your X-ray. Στο όνομα της παλιάς μας φίλιας πρέπει αυτό να με δεν υπάρχει. Οι φίλοι που είχα στο ίδρυμα πέθανε. Οι άλλοι φαίνονταν αποφασισμένοι για όλα και αυτό είναι που με ανησυχεί. Να αποσυρθείς από το διαγωνισμό. Μόνο αν δεν πάρεις εσύ μέρος θα καταφέρω να κερδίσω. Να αλλάξω τη ζωή μου. Αν κάποιος προσπάθησε μία φορά και απέτυχε, να είσαι σίγουρος ότι η δεύτερη κίνηση θα είναι πολύ πιο οργανωμένη και θα αργήσει να γίνει. Δεν βλέπουν όλοι τα πράγματα όπως εσύ. Σε λάθος άνθρωπο ήρθες να πουλήσεις τα παραμύθια σου. Επιτέλους ξεκόλα και άκουσέ με για μια φορά. Θα βγούμε και οι δύο κερδισμένες από αυτό. Ξέχνα το. Εσύ θα χάσεις. Εγώ δεν πουλιέμαι. Το κατάλαβες? Γιαγιά μου, βρίσκεις πάλι το δυναμισμό σου. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και να ξέρεις ότι ανυπομονώ να ξαναγυρίσεις στην εταιρεία. Ας το μαμά πηγαίνω εγώ. Παρακαλώ. Φάνη, εσύ. Ο παππούς είμαι, ο Πέτρος. Η Κάτια είναι εκεί. Θέλω να της μιλήσω για λίγο. Μισό λεπτό. Συζητάμε. Ναι. Κάτια, ο Πέτρος είμαι. Είδα στο διαδίκτυο για την επίθεση εναντίον σου και πήρα να το άνεισαι καλά. Σε ευχαριστώ. Μια χαρά είμαι, δεν έπαθα τίποτα. Ξέρεις, μπορώ να πάρω το αεροπλάνο το πρώτο πρωινό και το μεσημέρι να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι δίπλα σου. Εκτιμώ το ενδιαφέρον σου, αλλά ειλικρινά δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, ανεξάρτητα όμως από αυτό θέλω να σε δω. Να διαλύσουμε τις σκιές που υπάρχουν στη σχέση μας. Αλήθεια, για πες μου, δεν έχεις θυμηθεί τίποτα ακόμα? Θυμάσαι εκείνο τον άντρα που ήρθε να με δει και σου φάνηκε γνωστός? Αυτός που σε είχε ερωτευτεί στο γυμνάσιο. Είσαι σίγουρη ότι του άρεσα πραγματικά? Σε φλέρταραν πολύ, αλλά θα τον ξεχώρισες. Ήταν εντυπωσιακός άντρας. Και σε ήθελε σαν τρελός. Δυστυχώς θα σε απογοητεύσω, αλλά είμαι ακόμα στο σκοτάδι. Καταλαβαίνω την ανάγκη σου να ξεκαθαρίσεις ορισμένα πράγματα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, θα σεβαστώ την επιθυμία σου και δεν θα επιμείνω περισσότερο για την ώρα. Αντίο, Κάτια. Αντίο. Τι έγινε? Τι σου είπε στο τηλέφωνο, άρχισε πάλι τα παραμύθια? Καλησπέρα, πώς πάει? Μπορείτε να μας αφήσετε για λίγο μόνος? Τι σε έχει πιάσει? Σε νοσοκομείο είσαι? Η κοπέλα είναι εδώ για να με προσέχει. Θα σε προσέξω εγώ. Εκτός βέβαια και αν θέλεις να ακούσει και η κοπέλα τα κατορθώματά σου. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Και αν σε θέλω κάτι θα σε φωνάξω, ε. Είσαι με τα καλά σου? Τι θέλεις, να μας πάρουν πρέφα όλοι? Δεν μοιάζει τίποτα. Για πες μου τι έγινε. Μόλις τώρα είδε το Θόδωρο που έφευγε. Τι να συνέβη? Ένιωσε άσχημα το παιδί που απέτυχε η απόπειρα και ήρθε να δει τι κάνω. Α, ναι. Σοβαρά. Καλά, μιλάμε. Οι δικοί του εντελώς ανήκαν. Ανήκαν. Δεν φτάνει που αργήσανε. Δεν μαχαιρώσανε κιόλας. Μωρέ, από μένα φράγκο δεν θα δουν. Και τώρα στο Θόδωρο αυτό του είπα. Να μου φέρει τα λεφτά πίσω. Για κοίτα με καλά στα μάτια. Σου φαίνομαι για κανένα κοριτσάκι που ακόμα δεν έχει ξεκολλήσει από τα φουστάνια της μαμάς του. Νομίζω ότι λέει αλήθεια. Αυτός ο άντρας... μάλλον είναι ο πατέρας σου. Δεν σε καταλαβαίνω. Λέω ότι με πούλησες. Εγώ? Πας καλά. Άστα αυτά και δεν με πείθεις. Και ειλικρινά ήθελα να ξέρω τι της βρίσκεις. Σε φτιάχνει που είναι μεγαλύτερη σου. Ξεχόλα. Γιατί τι έγινε? Σου θίξε με το κοριτσάκι? Πόσο γελίος είσαι. Θα μπορούσε να είναι η μάνα σου και εσύ τα κατέστρεψες όλα για εκείνη. Πόσο άχρηστος μπορείς να είσαι πια. Μαζέψου, ξενιά. Δεν ξέρεις πώς έγιναν τα πράγματα. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το κόλπο ήταν στημένο.
Καλά, καμία φαντασία. Το ίδιο ακριβώς κόλπο με την απόπειρα για την απαγωγή της Έλληνας. Και ήθελα να ξέρω, αυτή η Λίθια δεν βλέπει τις ομοιότητες. Ό,τι θέλεις, λες. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Και σιγουρεύτηκα τώρα που συνάντησα τον Θόδωρο. Έπρεπε να τον έβλεπες πως έκανε όταν με είδε. Σαν βρεγμένη γάτα ήταν. Με μαχαίρωσε, αν το καταλαβαίνεις. Τι να σου πω. Πολύ μεγάλη μαγιά. Αποστημένο κόλπο να βρεθώ στο νοσοκομείο. Όχι. Η μεγαλύτερη μαγιά που νομίζεις ότι έκανες ήταν που πίστεψες ότι θα με κοροϊδέψεις. Έπεσε και λίγο αιματάκι έτσι να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια. Και να το παίξεις και ήρωα στα μάτια της ξανθιάς. Εγώ για πάρτι σου κινδύνεψα. Και να το ευχαριστώ. Το τραβάς πολύ το σκηνή. Πρόσεχε. Δεν έχω να προσέξω τίποτα. Εγώ θα βγω από αυτό το λούκι. Εσύ όμως μετά από αυτό που έκανες, τελείωσες. Καλησπέρα, Σωτήρη, Φάσου είμαι. Τι γίνεται? Μια χαρά, εσείς? Ας τα λέμε καλά. Η Τόνια είναι εκεί? Ήτανε λίγο διάθετη και ξάπλωσε. Τι έγινε, πάλι τσακωθήκατε? Ίσα-ίσα, ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα. Απλά είναι δύσκολες ημέρες. Έχει βαρύνει, επειδή πλησιάζει και ο τοκετός είναι λίγο νευρική. Τα ξέρετε αυτά. Εύχομαι τα πράγματα να είναι όπως μου τα λες. Θα της πω να σας πάρει μόλις είναι καλύτερα για να ερεμήσετε. Θα περιμένω. Η μαμά μου ήτανε? Ναι. Γιατί δεν μου την έδωσες? Ήσουν αταραγμένη. Δεν ήθελα να καταλάβει. Συγγνώμη. Αυτό έχεις να πεις. Μετά από ό,τι έκανες νομίζω ότι θα μου πετάξεις μια απλή συγγνώμη και θα τα σβήσεις όλα. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν φτάνω στο σημείο να σε χτυπήσω, εγώ πονάω δύο φορές. Τρελαίνομαι με τον εαυτό μου. Με φοβάσαι. Δεν φαντάζεσαι πόσο με πληγώνει να σε βλέπω έτσι. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δεν αντέχω άλλο. Ούτε εγώ. Κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και αηδιάζω. Γιατί το κάνεις τότε? Γιατί τα έχω παίξει. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ο μπέμπις που έρχεται, το δάνειο για το σπίτι, έχω πνιγεί στα χρέη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ πιο σοβαρά οικονομικά προβλήματα από εμάς, αλλά είναι ευτυχισμένοι. Δεν το λέω για να δικαιολογηθώ, αλλά αισθάνομαι σαν να είμαι στη μέση και με πυροβολούν από παντού. Δεν το πιστεύω ότι σου ζήτησε να πάρεις το Φάνη. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ούτε εγώ. Ευτυχώς που εσύ είσαι πιο ψύχρεμη και δεν με άκουσες. Ήμουν απελπισμένος. Αγάπη μου. Αν πεινάσεις, έχει φαγητό στο ψυγείο. Τι ύφος είναι αυτό, έτσι φεύγεις χωρίς να πεις κουβέντα? Όταν το κάνεις εσύ είναι καλά. Σε παρακαλώ πολύ, κατάλαβε με. Πολλά μου ζητάς να καταλάβω. Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό, αφού ξέρεις ότι ούτε εγώ ήθελα να συναντήσω τη μητέρα μου. Αναγκάστηκα, κάτσε να συζητήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είναι η δεύτερη φορά που σε πιάνουν να μου λες ψέματα. Σε παρακαλώ πολύ, μη φεύγεις, θα βρούμε μια λύση. Μα περίμενε μια στιγμή. Κάτσε, πώς φεύγεις έτσι, πού πας? Όπου θέλω. Λογαριασμό θα σου δώσω. Ωραία, εντάξει. Τουλάχιστον μην πας αυτό το ξεφτύλα το γαμπρό μου και με κάνεις ρεζίλι. Δεν με έχεις ανάγκη, αγάπη μου. Τελευταία, μια χαρά τα καταφέρνεις και μόνος σου να γίνεσαι ρεζίλι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σου συμβαίνει. Ώρες-ώρες με κοιτάς και νιώθω ότι ό,τι σημαντικότερο έχεις στη ζωή σου. Και άλλες φορές πάλι είναι λες και ευθύνομαι εγώ για όλα μας τα προβλήματα. Λες και μετά νιώσες που παντρευτήκαμε. Κοίταξε με. Δεν θα το ξαναπείς ποτέ αυτό. Ακούς? Είσαι ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου. Και με αυτά που κάνω ηλίθιος κινδυνεύω να σε χάσω. Να σε ρίξω κατευθείαν στην αγκαλιά του άλλου. Να το. Το βλέπεις κι εσύ? Θα με άφηνες γι' αυτόν? Δεν έχω όρεξη για αστεία. Δεν το λέω για πλάκα. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι παρά να σας ξαναδώ μαζί. Σταμάτα. Το θέμα μας τώρα δεν είναι ο Φάνης. Ο Φάνης μπορεί όχι. Η γιαγιά του όμως. Τι εννοείς? Σας προσφέρω μια πολύ καλή θέση. Συν. Σου μιλάω.
Τι εννοείς? Τι σχέση έχουμε εμείς με την Καλυφατίδη? Δεν τήρησε μια συμφωνία που έχουμε κάνει. Μα τι είναι αυτή η συμφωνία επιτέλους? Δεν έχω καταλάβει. Και γιατί σου χρωστάει τόσα λεφτά? Μου ζητάτε να παντρευτώ μια γυναίκα που δεν την αγαπάω. Ο Φάνης υποθέτω ότι θα την ξεπεράσει πολύ γρήγορα. Και αν θέλετε εσείς μπορείτε να ζητήσετε διαζύγιο. Επειδή έσωσα τον εγγονό της. Και ο αχάριστος νάπως μου το ξεπληρώνει. Με ζηλεύει επειδή έμεινες μαζί μου και τώρα με εκδικείται. Αλλά δεν θα του περάσει. Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά δεν θα αφήσω να μας λυγίσει ούτε αυτός, ούτε οι κακίες των άλλων. Θα βρω έναν τρόπο να την ξεπεράσουμε την κρίση. Αχ, Φάνη μου, όταν πάμε στο εμπορικό μετά το κομμωτήριο θέλω να πάω να βάψω και τα νύχια μου. Βρήκα ένα καταπληκτικό χρώμα, φούξια, να ταιριάζει και με τα νύχια των ποδιών μου, τέλειο. Και μετά θα πάω και για ψώνια. Τι λέτε? Πάμε να πιούμε ένα ποτό έξω. Αχ, τι ωραία ιδέα! Παίζει ένας φίλος μου σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι. Κορίτσια, κορίτσια, εγώ θα σας το χαλάσω. Απόψε θα μείνω μέσα μαζί με τη γιαγιά. Αμάν πια! Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε καταντήσει σωματοφύλακες της Κάτιας. Ούτε ένα λεπτό δεν την αφήνεις μόνη της. Ναι, και όπως βλέπεις τα γεγονότα δυστυχώς με δικαιώνουν. Όπα, όπα, τι κάνεις εδώ, να σου πω, δεν έχεις πια αρκετά για σήμερα. Τι είναι εδώ τώρα, έλεγχος? Δεν καταλαβαίνω τι έχει πιάσει. Μητέρα, έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να ανησυχώ και για σένα. Ξέρω να προσέχω τον εαυτό μου. Εσύ και το να συγκεντρώσεις το μυαλό σου, γιατί μου φαίνεται να το έχεις αρχίσει και τα χάνεις. Τι θέλεις να πεις? Ότι βλέπεις παντού συνωμοσίες και εχθρούς. Θα παρανοήσεις το τέλος. Μετά από αυτό που έγινε, μου λες κάτι τέτοιο? Μπροστά σου, να μόνη σου το είπες, ότι οι άνθρωποι ήταν επαγγελματίες. Γιαγιά κινδυνεύει. Και μην ξεχνάς ότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε το πρώτο ατύχημα. Ούτε κατά από ποιες συνθήκες έπεσε από τη σκάλα. Και να σου θυμίσω ότι κάποιος είχε προσπαθήσει να διαρρήξει το σπίτι. Δεν κινδυνεύει πια, το καταλαβαίνεις. Τώρα έχουμε τον Γιώργο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος είναι στο νοσοκομείο. Συγγνώμη, αλλά σε περίπτωση που το ξεχάσετε είμαι κι εγώ εδώ. Λιλιάν, μισό λεπτό. Εξάλλου μητέρα, εγώ δεν φοβάμαι τους ληστές. Αλλά μην αρχίσεις πάλι με την ξένια. Γιατί εσένα δεν σου φαίνεται δηλαδή ύποπτη συμπεριφορά της, που ξαφνικά άρχισε να μας το παίζει καλή? Όχι. Κατάλαβε τα λάθη της, είδε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν την έβγαζε πουθενά. Και αποφάσισε να αλλάξει. Μήπως είσαι λίγο αφελής? Ξέρουμε και οι δύο πόσο ύπουλοι είναι, γιατί το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Βαρέθηκα να κοντεύει και τα ίδια. Εγώ πάω για ύπνο. Καληνύχτα, Λίλιαν. Και ελπίζω την επόμενη φορά ο γιος μου να μας κάνει το χατήρι να μας βγάλει έξω. Το κινητό σου δεν ακούς? Γρήγορα, γρήγορα. Τι να κάνω? Καλησπέρα. 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 Πώς από εδώ? Είναι τη Μέρη. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι εδώ πέρα. Ναι, δεν είναι. Έχει ρεπό σήμερα. Μήπως ξέρεις αν είναι στο σπίτι? Όχι, νομίζω είπε ότι θα έβγαινε. Γιατί την ήθελες κάτι? Ήθελα να της πω, αλλά δεν πειράζει, γιατί εδώ πέρα εσείς τρέχετε και δεν φτάνετε από ό,τι βλέπω. Ας πάνε να πάνε, βρήκε μέρα να λήξει. Ελπίδα, ελπίδα, γρήγορα την γαριδό σαλάτα, γρήγορα, γιατί το έκαψα το φαγητό. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω σήμερα. Ηρέμησε, ελπιδάκι μου. Εσύ την γαριδό σαλάτα και άσε με να τελειώσω εγώ τα υπόλοιπα. Θα μου γυρέψω και αγκορμέ εστιατόριο. Τι? Κυρίε, ναι. Κυρίε, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ? Σε τι? Εσύ τι? Αλήθεια? Βάλε ποδιά και ξεκίνα τώρα. Ευχαριστώ, κύριε. Δεν το πιστεύω. Βρήκαμε βοηθό. Και δεν μας βοηθάει όποια και όποια. Η καλύτερη μαγείρισα. Ας τα λόγια και ξεκίνα, άντε. Φαντάζεσαι πόσο μου είχε λείψει αυτό? Να κάνουμε έρωτα και μετά να σε κρατάω στην αγκαλιά μου. Και εμένα. Δεν το περιμένω να ήταν ποτέ ξανά μαζί έτσι. Σου άρεσε? Εγώ πρέπει να το ρωτήσω αυτό. Γιατί? Τι γιατί? Και αν θυμάμαι καλά, εσύ με παράτησες για την σεξουβόμβα την Αμάντα. Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Με την Αμάντα ποτέ δεν είχαμε αυτό που έχουμε μαζί. Νομίζω ότι γι' αυτό με απάτησε κιόλας. Δηλαδή?
Δεν μου έβγαινε μαζί της. Κάτι με χάλαγε, δεν ξέρω. Μέχρι πριν από λίγο νόμιζα ότι θα ήμουν μαγκωμένος έτσι και μαζί σου. Ναι, αλλά δεν ήσουν. Τίποτα. Μόλις ένιωσα κοντά μου, όλα μου βγήκαν. Αλήθεια μου σου λέω. Νόμιζα θα μου έμενε κουσούρι. Δηλαδή με την άλλη δεν... Αραιά και πού. Αλλά από την αρχή θυμάμαι ότι δεν είμαστε και πολύ θερμοί. Κοίτα να δεις που εγώ νόμιζα πως είχε καταφέρει με τα κόλπα της στο κρεβάτι. Καμία σχέση. Απλώς είχε κάτι που στην αρχή με εντυπωσίασε. Ήταν αυτό που λέμε η επιτομή της ανεξάρτητης και μοντέρνας γυναίκας. Εμένα μου έμοιαζε πολύ απελευθερωμένη. Αλλά δεν ήτανε. Τελικά το περιτύλιγμα ήταν πιο εντυπωσιακό από το περιεχόμενο. Αυτή η γυναίκα δεν ήταν για μένα. Γιατί? Δεν ξέρεις. Όχι. Γιατί καμία γυναίκα δεν με γεμίζει όπως εσύ. Εσένα αγαπάω. Τελεία και παύλα. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Όχι βέβαια. Όλα καλά. Σε είδα στην τηλεόραση. Η γιαγιά σου πώς είναι? Μια χαρά. Μην ανησυχείς. Ξαφνιάστηκα λίγο με το τηλεφώνημά σου. Δεν το περίμενα. Συμβαίνει κάτι? Τόνια, είσαι καλά? Πού είσαι? Σπίτι. Κλαις? Γιατί, τι έγινε? Τίποτα. Θέλεις να έρθω εκεί? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαι. Όχι, δεν είσαι. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Και την τελευταία φορά που σε είδα είχες τα χάλια σου. Τι συμβαίνει? Η εγκυμοσύνη με έχει κουράσει λίγο. Δεν είναι τίποτα. Ξέρεις, όσο πλησιάζουν οι μέρες. Τόνια, δεν είσαι καλή στα ψέματα. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πες μου, τι σου έκανε αυτός? Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θες. Ξέρεις πόσο σε αγαπάω και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Να τον κρατήσεις γιατρό της Κάθιας. Σε παρακαλώ, κάτω για μένα. Καληνύχτα. Πού πας? Να μην σε αφήσω να μιλήσεις με την ησυχία σου. Μα το έκλεισα. Ποιος ήταν? Από το νοσοκομείο για τον Γιώργο. Και γιατί είσαι έτσι, τι έγινε? Πέθανε. Δεν είναι σωστό να μου λες έτσι για τη ζωή. Τι είναι σωστό να μου λες ψέματα? Είδα ποια ήταν στο τηλέφωνο. Λιλιάν, σε παρακαλώ. Είσαι απαράδεκτος. Και μην τολμήσεις να με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Μ' ακούς? Ποτέ. Πρέπει να σου εξομολογηθώ κι εγώ κάτι. Δεν σε ξεπέρασα ποτέ. Μάλλον είμαι τόσο παραδοσιακή που δεν έχω δαέλος από τη ζωή μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος μαζί σου. Εσύ και η Θάλια μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Αχ, αυτό το παιδί θα με τρελάνει με αυτά που κάνει. Οχ, είπα τη λάθος λέξη. Μα σπουλαρίκει στη μύτη, δηλαδή αν έχεις το Θεό σου, ούτε μοραγία θα σταματήσει τίποτα. Εκεί το πείσμα της. Αναρωτιέμαι τώρα εγώ, σε ποιον έχει μοιάσει αυτό το παιδί? Αλήθεια, σε ποιον έμοιασε? Τι θες να πεις? Μήπως ζηλεύεις και θες να κάνεις και εσύ μια αλλαγή στη ζωή σου? Σου μιλάω σοβαρά κι εσύ. Θες να μου πάει? Αλλά όχι στη μύτη. Στον αφαλό. Σαν να δω. Είναι δες. Σαν να δω, γιατί σε δεν είναι κούκλος. Τι να σου πω, γούστα είναι αυτά. Άσχημο, πάντως δεν τον λες. Πας καλά, παιδάκι μου. Ο καλύτερος του σχολείου είναι. Σου τον έχω βγάλει κάτι φωτογραφίες. Θα τις κάνουμε πόστερ και θα τις κολλήσουμε στο δωμάτιό σου. Να τις έχεις να τις θαυμάζεις.
Να σου πω, φαίνεται κάπως σήμερα. Στον κόσμο, όπως συνήθως. Ούτε μια ματιά δεν μου έχει ρίξει. Η χαλιά του κοριτσάκι μου, είσαι πολύ καλύτερη. Και κούκλα και πολύ καλή χορεύτρια. Τι άλλο θέλει. Θέλω να ξαναρχίσω μαθήματα χορού. Έκανα βλακέ που τα σταμάτησα. Μου λείπει πολύ. Ε, Γιάννη, τελειώσαμε, ξεκόλα. Ναι. Μωρό μου, ήσουν τέλειος. Ειδικά στο δεύτερο κομμάτι, τρελάθηκα. Να ναι, δεν το κατάλαβα. Είχες πολύ πάθος, αλλά φαινόσουν λίγο αλλού. Συμβαίνει κάτι? Όχι. Εσύ τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Γιατί δεν γυρίσεις σπίτι σου? Είναι η ιδέα μου, θέλεις να με ξεφορτωθείς? Τι είναι αυτά που λες? Έτσι κι αλλιώς κι εγώ θα φύγω σε λίγο. Είμαι πολύ κουρασμένος. Έγινε κάτι? Έκανα κάτι που σε πείραξε? Όχι, βρε χαζό. Απλά από τις μαύρες μου. Σου πάει πάρα πολύ αυτό που φοράς. Όσο να είναι πρώτη μέρα στη δουλειά. Είναι πολύ περίεργο συνέστημα. Σκέψω ότι εγώ έχω στήσει την εταιρεία και τώρα δεν θυμάμαι καν πώς είναι το γραφείο μου. Θα τα θυμηθείς όλα σιγά σιγά. Θα σου κάνει πολύ καλό αυτή η επίσκεψη. Θα αρχίσεις να έρχεσαι σε επαφή με ακόμα περισσότερα κομμάτια από το παρελθόν σου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να πάω. Μήπως ξυπνήσουνε παλιές μνήμες μέσα μου. Στην εκδήλωση πολλά από τα πρόσωπα μου φάνηκαν οικεία. Σαν να ήρθαν στη μνήμη μου θολές εικόνες. Αυτό είναι θαυμάσιο. Δείχνει ότι αρχίζεις να προσεγγίζεις το πρόσωπο του παρελθόν σου και είναι πολύ καλό. Είναι. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί? Η ατμόσφαιρα γύρω μου είναι πολύ περίεργη, σαν να μου κρύβουν πράγματα. Θεός φυλάξει, γιατί το λες αυτό? Υπάρχουν σκοτεινά σημεία στη ζωή μου. Το βλέπω στα βλέμματα της ίδιας μου της οικογένειας. Ακόμα και τα εγγόνια μου δεν μου λένε όλη την αλήθεια. Ε, κοπελιά, και πού το έβαλες? Έχει χτυπήσει στο κουδούνι. Αργήσου. Γεια, παιδιά. Γεια. Δεν γουστάρουν από σήμερα. Γιάννη, έχεις πάρα πολλές απουσίες. Δεν σε παίρνει να κάνεις άλλες. Θα χάσεις τη χρονιά σου. Δεν με νοιάζει. Γραμμένο, το έχω και το σχολείο και όλα. Τι συμβαίνει? Θες το βράδυ σου να κάπως. Σήμερα πάλι τα ίδια. Μήπως θες να μου πεις κάτι? Σαν τι δηλαδή? Να τα χαλάσουμε. Τι λες, ρε χαζό? Όπως είσαι το μόνο άτομο που νιώθω κοντά μου αυτή τη στιγμή. Το είπα τώρα, εντάξει. Ευχαριστημένη. Ναι, πολύ. Αλλά θέλω να ξέρω τι σου συμβαίνει. Γιατί είσαι έτσι? Άμα θες πραγματικά να μάθεις, έλα μαζί μου μετά. Κοίτα, γράφουμε χημεία και δεν μπορώ να φύγω. Οκ, καταλαβαίνω. Τα λέμε. Γιάννη! Περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς πέρασε τη νύχτα? Μια χαρά. Μια μέρα εγχειρισμένος και τόσο κέφι για επισκέψεις. Ναι, είχε έρθει ένας ξαδερφός του χθες το βράδυ, τον είδα. Και μια κοπέλα μετά, το βράδυ. Τι κοπέλα? Μια ομορφούλα. Κορίτσι του πρέπει να ήταν. Έτσι κατάλαβα. Σας αφήνω.
Συγγνώμη αν σα διακόπτω. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα έρθει στην εταιρεία με το δικό μου αυτοκίνητο ή με το Φάνη. Με αναγκάζει τώρα να διαλέξω. Δεν είναι καλύτερα να πάμε όλοι μαζί? Εντάξει, θα το κανονίσω. Ξέρεις, ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση στα γενέθλιά μου που προτίμησα τη συνταγή της άλλης κοπέρας της Ελπίδας. Λυπάμαι να σε στενοχώρησα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σε εντυπωσιάσω. Και στην αρχή απογοητεύτηκα, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι αντέδρασες ακριβώς έτσι όπως περίμενα. Δηλαδή? Δεν άφησες το συνέστημα να επηρεάσει την κρίση σου. Έτσι ήσουν από παλιά. Δίκαιη και αντικειμενική. Γι' αυτό σε θαυμάζω. Σοφία, μπορείς να μας αφήσεις για λίγο μόνες? Ευχαριστώ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που θα επιστρέψεις στην εταιρεία. Πες μου μερικά πράγματα, να ξέρω τι με περιμένει εκεί. Σαν τι δηλαδή? Πώς ήμουν, ας πούμε, σαν εργοδότης? Υπέροχη. Εγώ είχα μάθει πολλά από σένα. Στη γιορτή που μίλησα λίγο με τον σεφ, έμεινα με την εντύπωση ότι ήμουνα αρκετά απαιτητική. Ίσως και λίγο δύστροπη με το προσωπικό. Ήσουν ακριβώς έτσι όπως έπρεπε. Δεν είχες αδικήσει ποτέ κανέναν. Τώρα, αν με ρωτάς αν ήσουν τελειομανής, ναι, ήσουνα. Πίεζα δηλαδή τους εργαζόμενους να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ναι. Αυτή ήταν η φιλοσοφία σου. Αν δεν είσαι αυστηρός, δεν γίνεσαι επιτυχημένος επαγγελματίας. Μόνο με πυγμή διοικείται μια μεγάλη εταιρεία. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πεις την αλήθεια. Σ' ακούω. Υπάρχει κάποιος στη ζωή μου που με μισεί? Μωράκι μου όμορφο. Ήρθες? Άντε, γιατί φρίκαρα όλη τη νύχτα μόνος μου. Από χθες που έφυγε ο ξάδερφός σου δηλαδή, δεν έχει έρθει να σε επισκεφτεί κανείς? Όχι, αφού σου είπα, δεν έχω συγγενείς στην Αθήνα. Κακομοίρη μου. Και έμεινες όλο το βράδυ μοναχούλη σου, ε? Ναι. Γιατί έχει τέτοιο ύφος? Γιατί αυτό που απεχθάνομαι πιο πολύ είναι να μου λένε ψέματα. Εγώ πότε σου είπα ψέματα? Μην κουράζεσαι. Τα ξέρω όλα. Δεν σε καταλαβαίνω. Θα σου εξηγήσω. Μίλησα με την αποκλειστική. Και μου έδωσε πλήρη αναφορά για τις νυχτερινές επισκέψεις. Τι εννοείς πλήρη? Δεν το πιστεύω ότι σε εμπιστεύτηκα και σε μια αποκλειστική. Κάτσε, λέω να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις τίποτα. Πώς μπόρεσες? Μια τυπική επίσκεψη ήτανε. Απλά για να δει τι κάνω. Στην νοσοκόμα δεν θα είναι και καθόλου τυπική η σχέση σας. Τώρα θα κάθεσαι να ακούς την κάθε ηλίθια νοσοκόμα? Αυτή μόνο το κουτσομπολί έχει στο μυαλό της. Κοίτα με στα μάτια και πες μου. Ποια ήταν η κοπέλα που ήρθε εδώ χθες βράδυ? Λοιπόν, το πρωινό του πρωταθλητή. Πρέπει να είμαστε δυνατοί για απόψε. Ξέρεις τι άγχος έχω. Αφού το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Όλα άσχημα όνειρα έβλεπα. Ότι λέει έπιασε φωτιά το στούντιο. Ναι, βάλε, βάλε κι άλλα εσύ. Έλα, βρε, μην αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Έλα τώρα, δεν θέλω ητοπάθειες, δεν θέλω ητοπάθειες. Τι σε έπιασε? Δεν ξέρω. Με έχει φοβήσει η χθεσινή επίσκεψη της Ξένιας. Είναι δυνατόν να μου ζητήσει να αποσυρθώ από τον διαγωνισμό για να κερδίσει αυτή? Σε ευχαριστώ που με πήρες μαζί σου. Δεν θα άντεχα στη σκέψη ότι... ότι θα το παίρναγες μόνος σου αυτό. Δεν έχω ξανάρθει από τότε που έγινε η κηδεία. Δεν το άντεχα. Εντάξει.
Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα σου το έλεγα. Αυτή η ιστορία είναι πολύ παλιά, πριν ακόμα έρθω στην Αθήνα. Εφηβικός έρωτας λοιπόν. Στην αμαγική σου. Τότε ήμουν τρελός και παλαβός μαζί της. Αλλά δεν είχα καταλάβει τι σοϊ άνθρωπος ήταν. Όταν το κατάλαβα, ήταν ήδη πολύ αργά. Τι εννοείς? Μου τα λες μπερδεμένα και δεν καταλαβαίνω. Επίτηδες το κάνεις. Για να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια. Καθόλου, καθόλου. Κατάλαβα ότι δεν με αγαπούσα και το μόνο που ήθελε ήταν να με χρησιμοποιήσει. Στην αρχή έπεσα από τα σύννεφα, αλλά όταν το κατάλαβα, την έστειλα. Πότε έγιναν αυτά? Πριν ακόμα σε γνωρίσω. Αυτή η γυναίκα δεν είχε ιερό και όσιο. Κανένα ηθικό φραγμό. Να με χρησιμοποιήσει μόνο ήθελε. Με ποιο τρόπο? Με όποιο τρόπο μπορούσε. Και σε αυτό ήταν πολύ πανούργα. Μαζί της ολομπλεγμένος βρισκόμουν. Ώσπου κάποια στιγμή τη ησυχάθηκε η ψυχή μου και την παράθησα. Αλήθεια, έχετε χωρίσει καιρό πριν? Πριν ακόμα σε γνωρίσω. Αναβλέπει συγκόμενα, δεν το έχει χωνέψει ότι έχουμε τελειώσει. Δεν θέλει βέβαια για να χάσει το κορόιδο. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες. Έτσι είναι. Είσαι ό,τι πιο αληθινό έχω στη ζωή μου. Και δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να μπει ανάμεσά μας. Ευχόμαι να μην με κοροϊδεύεις. Δεν θα σου συγχωρήσω ποτέ. Ορίστε. Τώρα τα ξέρεις όλα. Δεν υπάρχουν μυστικά ανάμεσά μας. Όχι. Είναι κάτι που δεν σου έχω πει. Τι? Έλα. Σου έχω πει ότι... ότι σε θέλω σαν τρελός. Ότι είσαι ό,τι ωραιότερο μου έχει συμβεί. Ότι για σένα θα δίνω και τη ζωή μου ακόμα. Ε, στο έχω πει. Ας δω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Γεια, το ξαναείπα. Η επίθεση δεν είχε να κάνει με σένα. Ήταν το λιμέρι τους εκεί. Σας βρήκαν μέσα και αποφάσισαν να αμυνθούν. Η λογική λέει πως έχεις δίκιο. Μέσα μου όμως νιώθω ότι αυτή η επίθεση ήταν προσωπική. Πες μου σε παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος τον οποίον έχω αδικήσει τόσο πολύ? Εγώ δεν ξέρω κανέναν που θα ήθελε να εκδικηθεί έναν άνθρωπο σαν και σένα. Και αν υπάρχει, θα είναι ή τρελός ή κακούργος. Από όσο σε ξέρω, δεν έχεις πειράξει ούτε μυρμήγκι. Είσαι η καλύτερη. There we were, thick as bees, frightened by shadows in the autumn leaves. We were stolen hearts, vintage souls, aided by lies amongst the media fools. And hey ho, where did it go? When did we lose our sight? And it's a night show, the ones we perform, performing them day and with the human race and all the living.